κούτρι νούμε. Σε μια δύσκολη ημέρα που περνούμε 6 αθώα θύματα, 6 ανθρώπους που ήρθαν για διακοπές και δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους από την απρόβλεπτη φωτεινία. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν δυνατό να κάνουν επίσημη τελική παράδοση παραλαβή του κ. Νέα Στράκη. Γι' αυτό το λόγο η σχετική τελική ακυρώθηκε. Βρισκόμαστε όμως σήμερα εδώ για το θετικό της υπόθεσης για την επίσημη παράδοση από την κυρία Καπιταλίου και την παραλαβή του αρμόδιου Υπουργείου από μένα. Θέλω να πω ότι από σήμερα και όλα και ξεκινάμε δουλειά, η κυβέρνηση κυρία Καπιταλίου και μια κυβέρνηση αυξημένων προτεραιών από τον ελληνικό λαό και θα προσπαθήσουμε καταθέτοντας την κάθε εβδομάδα τη δύναμή μα για να πετύχουμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο τόπο να πάει μπροστά, να αντιμετωπίσουμε όσο περισσότερο και καλύτερα γίνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μα, η Μακεδονία και η Θράκη, αλλά και η Ελλάδα γενικότερα. Σε ό,τι αφορά, ξέρετε ότι είχα την τιμή πριν από 5 χρόνια για 2 χρόνια να επιτρέψω στον Υπουργό της Μακεδονίας και Θράκης. Επιστρέφω λοιπόν σε γνώριμα ενημέρεια. Γνωρίζω τον χώρο, γνωρίζω τους ανθρώπους. Θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά μου, έτσι ώστε σε συνεργασία με τον Υπουργό του λοιπόν, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και πλέον το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ανήκει, είναι το οποίο ανήκει στις αγώσεις του Υπουργείου του λοιπόν, έτσι ώστε να συμβάλλουμε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ασχολούνται ο κύριος. Εδώ στην εργασία από όλου, στη ζωή μου κομμάτι να συνεργάζομαι. Είμαι σαν το κουσταλλινό πρόνο με το παθή συνεργικό και συνεργάσιμο. Αυτό το προσπαθήσω να κάνω και πάλι. Βασιζόμαστε πάνω απ' όλα και στου συνεργάτε του Υπουργείου Μακεδονία Άκη, περισσότερο του οποίου είναι ήδη σε σχέση με αυτού που συνάντησα και συνεργάστηκα μαζί του από 5 χρόνια. Και βεβαίω με του φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, με του παραγωγικού φορεί τη εκπαιδευτική και όλου αυτού, έτσι ώστε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.